Αυτή η αίθουσα, όσο και να φαίνεται μεγάλη, τελικά αποδεικνύεται πολύ μικρή, γιατί σε τέτοιους δύσκολους καιρούς καταφέρνουμε να τη γεμίσουμε και να αποδείξουμε σε κάποιους ότι είμαστε εδώ, παρόντες και δυνατοί. Να ευχαριστήσω για τα καλά λόγια το Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας. Είναι από αυτούς τους σοφούς ανθρώπους που είναι πολλά χρόνια κοντά μας και το 2009, μια εποχή πολύ δύσκολη για το επιμελητήριο, πολλά παιδιά νέα τα οποία είναι κοντά μας και δεν είναι μόνο στο δικό μας συνδυασμό, αλλά είναι και στον άλλο συνδυασμό, δεν γνωρίζουν πώς ήταν το επιμελητήριο πριν 10 χρόνια. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που μαζευτήκαμε το Μάιο του 2009 να δώσουμε έναν αγώνα, να ενώσουμε και να ανοίξουμε μια καινούργια σελίδα, βάλαμε πολύ πλάτη, δουλέψαμε πολύ για να μπορέσουμε να έχουμε σήμερα αποτελέσματα τα οποία είναι χειροπιαστά και τα οποία θα τα δούμε και θα τα θυμίσουμε. Τις τελευταίες μέρες ακούσαμε πολλά και πιο συγκεκριμένα άκουσα εγώ. Δέχτηκα επιθέσεις για ζητήματα που αφορούν τον επιχειρηματικό κόσμο και τα προβλήματά μας. Μία επαγγελματική διαφορά και ένα κενό στη νομική διαδικασία προσπάθησαν κάποιοι να εκμεταλλευτούν επιχειρώντας να αποφύγουν την πραγματική εκλογική διαδικασία και να στερήσουν τη δυνατότητα να εκφραστεί το σώμα των συναδέλφων για τους εκπροσώπους τους. Ο ανανεωτικός συνδυασμός, αφού ανέπτυξε αναλυτικά τα επιχειρήματά του στη συζήτηση της ένστασης ενώπιον της Εκλογικής Επιτροπής και απορρίφθηκαν πανηγυρικά και ομόφωνα από το μόνο αρμόδιο για να κρίνει όργανο αυτό της Εκλογικής Επιτροπής. Βιάστηκαν μάλιστα να κάνουν και δηλώσεις πριν καν ακόμα εκδοθεί και η απόφαση της ίδιας της Εκλογικής Επιτροπής. Διερωτάται λοιπόν κανένας εύλογα γιατί βιάστηκαν να κάνουν δηλώσεις. Μα είναι προφανές η συντήρηση του κλίματος, η έλλειψη πεπραγμένων τοποθετήσεων, προτάσεων, συμμετοχών στην προηγούμενη εξαετία και η έλλειψη ουσιαστικών θέσεων για το μέλλον του θεσμού προσπαθεί να συγκαλυφθεί μέσα από τέτοιου είδους μικροπολιτικές που όμως έχουν καταδικαστεί στο πολύ πρόσφατο παρελθόν του επιμελητηρίου μας. Είναι αυτό που αναφέρθηκα λίγο πριν. Αυτό είναι το νέο ήθος που θέλετε να εισφέρετε στο επιμελητήριο, κύριε, της ανανέωσης. Να επαναφέρετε το επιμελητήριο στην κατάσταση που ήταν πριν 10 χρόνια. Θέλετε να αποκλείσετε, θέλατε, δεν το καταφέρανε, θέλατε να αποκλείσετε έναν ολόκληρο συνδυασμό 70 συναδέλφων και να κατέλθετε στο εκλογικό στίβο μόνοι σας. Έτσι αντιλαμβάνεστε την ανεωτική πορεία του επιμελητηρίου μας. Είμαστε εδώ να διασφαλίσουμε το παρόν και το μέλλον του επιμελητηριακού θεσμού, να προστατέψουμε τη διαδικασία και να αντιπαρατεθούμε, ναι, αλλά επί των πραγματικών γεγονότων, πραγμάτων και πεπραγμένων, των προτάσεων που θα σας καταθέσουμε σήμερα. Είμαστε εδώ για να εμπνεύσουμε και να στηρίξουμε τα νέα παιδιά, τους καινούριους συναδέλφους που πλαισίωσαν και τις δύο ομάδες. Δεν εξαιρώ τους νέους συναδέλφους από τον άλλο συνδυασμό, οι οποίοι πραγματικά νέα παιδιά έχουν και καλές ιδέες, εξαιρετικές ιδέες, φρέσκες ιδέες, προτάσεις, σκέφτονται πώς μπορεί αύριο το επιμελητήριο να είναι χρήσιμο για αυτούς, να είναι χρήσιμο για την επιχειρηματικότητα και είναι καθήκον μας να μην τους απογοητεύσουμε. Θεωρούμε ότι φέραμε σε πέρας το έργο που αναλάβαμε τότε και είμαστε σε θέση να σας εγγυηθούμε ότι αν μας εμπιστευτείτε θα κάνουμε το ίδιο πράγμα και στην επόμενη τετραετία. Σε μια οικονομία που αγωνίζεται να ξεπεράσει την κρίση, τα επιμελητήρια της χώρας δίνουν το δικό τους αγώνα ως σύμβουλοι της πολιτείας και προασπιστές των δικαιωμάτων. Με ισχυρά επιμελητήρια μπορούμε και ελπίζουμε ότι θα αυξάνονται οι ελπίδες σωστής αντιπροσώπευσης μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων. Άρα αποκτούν ξεχωριστή σημασία
οι επικείμενες εκλογές στις 14 μέχρι τις 17 Δωδεκάτου. Γιατί ακριβώς τα μέλη μας πρέπει να επιλέξουν ανθρώπους που έχουν δείξει ότι υποσχέθηκαν και πραγματοποίησαν. Ανθρώπους που έχουν έμπρακτα δείξει ότι μπορούν να συνθέτουν και να ενώνουν. Να βάζουν το συμφέρον των μελών μπροστά από το προσωπικό τους και να προσπαθούν για το καλύτερο αποτέλεσμα. Προσφέροντας μία αδιάλειπτη παρουσία και όχι λόγια, ούτε υποσχέσεις για μεγάλα έργα, πράξεις. Σας καλώ όλους λοιπόν να στηρίξετε την συνέχεια της παρουσίας της επιμελητηριακής κίνησης Φθεία, επιβραβεύοντας όλες αυτές τις προσπάθειες και τα αποτελέσματα που καταφέραμε στην προηγούμενη θητεία μας και να μας δώσετε την ευκαιρία να υλοποιήσουμε αυτά που σήμερα σας εξαγγείλαμε και που καταθέσαμε σε εσάς, αλλά και άλλα πολλά τα οποία θα μας καταθέσουν οι συνάδελφοι, είτε μεμονωμένα, είτε από ομάδες, και είμαστε εδώ να τα κάνουμε όλοι μαζί. Σας καλώ λοιπόν σε έναν καλό αγώνα, όλοι μαζί, και να ξέρετε ότι η νίκη είναι δική μας. Η νίκη είναι του επιχειρηματία που δουλεύει για το κοινό καλό. Όλων εμάς, οι οποίοι δεν βλέπουμε άλλες λύσεις για να είμαστε αύριο εξουσία.